Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Άστρα. Μια εφιαλτική πρόγνωση έκανε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος προειδοποίησε ότι δεν αποκλείεται να κάνει την εμφάνισή του ένας νέος ιός που δεν θα μπορεί να περιοριστεί απευθύνοντας έκκληση να ενισχυθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μένουμε όμως στα του κορονοϊού και να δούμε πιο ειδικά τι σκέφτεται η κυβέρνηση να υλοποιήσει το προσεχές διάστημα. Γενικευμένο lockdown, λοιπόν, επισημαίνεται χαρακτηριστικά από τα κυβερνητικά στελέχη, δεν πρόκειται να υπάρξει παρά μόνο μέτρα τοπικού χαρακτήρα, όπου είναι απαραίτητο, καθώς η κοινωνία και η οικονομία δεν το αντέχουν, επιμένει σταθερά η κυβέρνηση. Παράλληλα, ξεκόβει κάθε κουβέντα περί επέκτασης της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Περιορισμοί, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας κύριο Πλεύρη, μπορεί να τεθούν σε ισχύ στους κοινούς χορούς που συνυπάρχουν εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι για να προστατευτούν οι δεύτεροι, είπε χαρακτηριστικά. Απίθανα πράγματα εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, στη Super League 2. Ήταν προγραμματισμένη λοιπόν η σέντρα της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και όμως περίπου 3 ώρες πριν από το πρώτο σφύριγμα αποφασίστηκε η αναβολή της πρώτης αγωνιστικής στο έκτακτο ΔΣ της Λίγκας. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο. Το κόλπο που έστησαν απατεώνες για να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά από ανυποψία στους πολίτες στο Βόλιο είχε ως αποτέλεσμα να πέσει στα δίχτυα τους και μία βολιώτισσα, η οποία ακολούθησε ένα σύνδεσμο που έλαβε στο κινητό της τηλέφωνο με SMS. Το αποτέλεσμα ήταν μέσω της διαδικτυακής απάτης να της αφαιρεθούν 1.600 ευρώ. Την υπόθεση ερευνά η εισαγγελία του Βόλου. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Έντονη είναι ανησυχία των εργαζόμενων στο ΕΚΑΒ μετά και την αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού. Να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο το σχετικό ρεπορτάζ από την πόλη της Λάρισας. Τραγική είναι πλέον η εικόνα στη Λάρισα με το θέμα του κορονοϊού, καθώς τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται, με τους διαστώστες του ΕΚΑΒ να αναφέρονται στα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά. Η κατάσταση έχει ξεφύγει, είναι εκτός ελέγχου πλέον στη Θεσσαλία και ειδικότερα στη Λάρισα, όπου τα περιστατικά τα οποία παραλαμβάνουμε 9 στα 10 είναι με κορονοϊό. Και οι περισσότεροι είναι συνάνθρωποι μας οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί ή έχουν εμβολιαστεί στις αρχές του έτους, με αποτέλεσμα η ανουσία πλέον να έχει χαθεί και να μην προστατεύει τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι νοσούν από κορονοϊό. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι το μόνο όπλο και εφόδιο είναι το εμβόλιο. Πλέον θα πρέπει να σπεύσουμε να εμβολιαστούμε και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά τα οποία λέμε μεταξύ μας, είτε σε πηγαδάκι, θα πρέπει να τα βάλουμε στην άκρη. Πρέπει να, οπωσδήποτε να εμβολιαστούν οι συμπολίτες μας για να σταματήσει και η συμφόρηση που γίνεται προς το σύστημα υγείας, αλλά και για να μην έχουμε αυτούς τους θανάτους που βλέπουμε καθημερινά σε ολόκληρη την επικράτεια. Τα νοσοκομεία πλέον δέχονται καθημερινά μεγάλη πίεση, ενώ ο ιδιωτικός τομέας μετά από επίταξη της κυβέρνησης έρχονται να συνδράμουν για τον λόγο αυτό. Μένουμε στο θέμα του κορονοϊού, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι επισημαίνουν χαρακτηριστικά γιατροί στο νοσοκομείο του Βόλου για ό,τι έχει καταγραφεί τις τελευταίες ώρες σχετικά με κρούσματα και θανάτους στην περιοχή της Μαγνησίας. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα ανησυχητική στο νοσοκομείο του Βόλου, καθώς ακόμη 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εχθές και σήμερα. Πιο ειδικά, χθες έφυγαν 4 άνθρωποι. Ένας άνδρας ηλικίας 80 ετών και 3 γυναίκες 60, 86 και 95 ετών. Ενώ σήμερα ένας 91χρονος και μία 73χρονη έχασαν τη μάχη κατά του κορονοϊού. Να σημειωθεί ακόμη ότι καθημερινά μειώνεται ο μέσος όρος ηλικίας νοσηλευόμενων, καθώς νοσηλεύονται 30 και 40. Κοιτάξτε, η εικόνα είναι εκείνη η οποία μας επιβάλλει να προσέξουμε περισσότερο. Mm-hmm. Γιατί όταν μιλάμε ότι πλέον φτάνουμε σχεδόν 40 κατηλημένα κρεβάτια από ασθενείς που νοσούν με τη συγκεκριμένη νόσο που όλους μας ταλαιπωρεί αυτό τον καιρό και αναφέρομαι στο COVID, καταλαβαίνετε πως πρέπει να αρχίσουμε να προσέχουμε. Τόσο όσον αφορά στον αφορά με τις μάσκες, να τηρούμε όλους εκείνους τους κανόνες που μας λένε οι γιατροί μας. Mm-hmm. Όσο και στο γεγονός ότι πρέπει να προχωρήσουμε στον εμβολιασμό. Mm-hmm. Επίσης, συμβουλεύεστε τους οικογενειακούς σας γιατρούς. Εκείνοι ξέρουν καλύτερα, είναι εκπαιδευμένοι και μπορούν να σας συμβουλεύσουν για το τι πρέπει να κάνετε mm-hmm. και για το πότε πρέπει να απευθύνεστε στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Δεν το αφήνουμε έτσι, απευθυνόμαστε στους οικογενειακούς μας γιατρούς. Ό,τι και αν μας ανησυχήσει αυτή την εποχή, καλό είναι να πάρουμε την άποψη του ειδικού. Άρα λοιπόν τα πράγματα δεν δείχνουν τόσο καλά, αλλά είναι στο χέρι μας να αρχίσουμε να προσέχουμε και να μπορέσουμε αυτή την πορεία να την αναστρέψουμε. Mm-hmm. Πρέπει όμως να συμπεριφερθούμε όλοι με την δέουσα προσοχή
και αν θέλετε και με την δέουσα ευθύνη που θα έπρεπε να έχουμε απέναντι σε αυτή την πανδημία. Στη μονάδα τακτικής θεραπείας τώρα του νοσοκομείου του Βόλου, κύριε Σεκύρη, και σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας 39χρονος που τραυματίστηκε σε σοβαρό τροχαίο το πρωί της Παρασκευής στην Αγριά. Ο 39χρονος, ενώ οδηγούσε, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος με σφοδρότητα. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου και υπευλήθη σε επέμβαση και στη συνέχεια διασωληνώθηκε. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Στο νοσοκομείο του Βόλου μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ της Παρασκευής ένας 41χρονος από τον Αλμυρό Μαγνησίας μετά από τσίμπημα μέλισσας. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Αλμυρού χωρίς τις αισθήσεις του, όπου του έγινε ανάνυψη. Τώρα, έτοιμη είναι η μελέτη, κυρίες και κύριοι, για να αλλάξουμε κλίμα για την κατασκευή δρόμου που θα συνδέει την Καρδίτσα με το Καρπενήσι, σύμφωνα με δηλώσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού. Προχωρούν με γρήγορο ρυθμό οι διαδικασίες δημοπράτησης, μελέτης, ολοκλήρωσης μελετών επαρχιακής οδού Καρδίτσας Καρπενησίου. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενέκρινε το πρώτο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Υπογράφουμε τη μελέτη, η οποία θα οδηγήσει σε ένα κρίσιμο, απαραίτητο έργο στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Είναι η μελέτη του δρόμου Καρδίτσα σύνδεση με το Καρπενήσι, και μάλιστα από την Εράιδα έως και τη Γέφυρα στο Μέγδοβα. Είναι μια μελέτη 1,3 εκατομμύρια ευρώ περίπου, 8,1 χιλιόμετρα. Υπογράφουμε τη σύμβαση, προχωρούμε στη μελέτη και η μελέτη αυτή οδηγεί σε ένα έργο και θα είμαστε έτοιμοι για τα έργα. Εμείς σχεδιάζουμε και ετοιμάζουμε τα έργα. Θα μου πείτε, τόσα χρόνια δεν κάνατε κάτι για τη μελέτη αυτή, τώρα την κάνετε? Καταρχήν, είμαστε η μελέτη που η τεχνική μας υπηρεσία, και θέλω να την ευχαριστήσω πάρα πολύ, είμαστε η περιφέρεια η οποία έχει τις περισσότερες μελέτες σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε η περιφέρεια που υλοποιεί το προϊόν των μελετών. Αλλά εδώ δεν μείναμε έτσι. Έχουμε ήδη κάνει τη μελέτη της γέφυρας στο Μέγδοβα. Έχουμε κάνει ήδη τις προμελέτες που χρειάζονται, 4 προμελέτες που χρειάζονται, στα 2 πρώτα χιλιόμετρα. Η μελέτη είναι προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που αφορά την αποκατάσταση τμήματος 8,1 χιλιόμετρων από τον οικισμό της Νεράιδας μέχρι και τη γέφυρα του ποταμού Μέγδοβα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Άστρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα καλό βράδυ.